Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Ζώντας αυτές τις ημέρες κοντά στη μεγάλη επέτειο της εθνεγερσίας, αξίζει να ασχοληθούμε λεπτομερέστερα με έναν από τους μεγάλους ήρωες του 21, με τον στρατηγό Γιάννη Μακρυγιάννη. Πρόκειται για μια από τις αγνότερες και ηρωικότερες μορφές του ελληνισμού και του ελληνικού θαύματος του 1821. Μια ακέραιη, ανιδιοτελής, πολύπλευρη προσωπικότητα, πέρα ως πέρα ελληνική και ορθόδοξη, θετικά αξιολογημένη από κορυφαίους νεοέλληνες, ιστορικούς και άλλους. Ένας από αυτούς, ο αλυσμόνητος Γιώργος Θεοτοκάς, με δυνατές πινελές και με επιτυχία και με πληρότητα μας δίνει το χαρακτηρισμό του Μακρυγιάννη. Είναι ο ελεύθερος πολίτης μιας πατρίδας που την ονειρεύεται δίκαιη και ευνομούμενη. Ελεύθερος και συνάμα κοινωνικός, με συνείδηση των δικαιωμάτων του και των δικαιωμάτων του λαού του. Μαζί με όλα αυτά, ο Μακρυγιάννης είναι καλλιτέχνης από γεννησιμνιού του. Ένας γεννημένος αρχηγός, ένας από τους πρώτους ανθρώπους του έθνους του, από τους εμψυχωτές και τους οδηγετές της Επανάστασης του 21, από τους ιδρυτές του νεοελληνικού κράτους. Είναι πολεμικός αρχηγός σημαντικός και πολιτικός υπολογίσιμος. Ένα μυαλό από τη φύση του ανήσυχο, ζωηρό και οξύ, μυαλό που δουλεύτηκε γερά από μία εξαιρετική πείρα ζωής και από μία πολύχρονη επαφή με τους ανθρώπους, με σοφούς, με σπουδαίους, με τους οποίους ο στρατηγός συζητούσε ως ίσος προς ίσον. Η μεγάλη αυτή πολυεδρική μορφή παρουσιάζεται ανάγλυφη μέσα από το έργο που μας άφησε, τα περίφημα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, στα οποία αφηγείται τις άμεσες εμπειρίες του από τα πολεμικά γεγονότα της Επαναστάσεως του 21 και από την πολιτική ιστορία των μετέπειτα χρόνων. Στις μέρες μας είμαστε μάρτυρες ενός εγκληματικού, θα έλεγα, ξυλώματος των πάντων. Εκκλησία, πατρίδα, οικογένεια, παιδεία, βάλλονται με όλα τα μέσα. Πολεμική που άρχισε από την εποχή του Μακρυγιάννη και η οποία συνεχίζεται μέσα στους αιώνες και σήμερα πιο έντονη, πιο ύπολη και πιο συστηματική. Και μας βρίσκει δυστυχώς εμάς τους νεοέλληνες σε έναν λίθαργο. Η ευμάρεια, ο καταναλωτισμός μας έχουν αρκώσει. Κινδυνεύουμε να αποχρωματιστούμε εθνικά και θρησκευτικά εκκλησιαστικά. Έχουμε ανάγκη από εγρήγορση, από αναβαπτισμό στο ρωμαλαίο πνεύμα του Μακρυγιάννη, προτού ακόμα μαραθεί κάθε ικμάδα ελληνικότητας και ορθοδοξίας, πριν νεκρωθούν τα αντανακλαστικά μας. Σε αυτήν την επίγουσα ανάγκη θέλει να διακονήσει και ο σημερινός μας λόγος, που περιέχει ελάχιστα αποσπάσματα από τον μεγάλο θησαυρό των απομνημονευμάτων του θρυλικού στρατηγού του Μακρυγιάννη. Επιθυμία μας είναι ο προφητικός και αφυπνιστικός αυτός λόγος του Μακρυγιάννη να θίξει ευαίσθητες χορδές της ελληνικής ψυχής και να την βοηθήσει να ξαναβρει την ταυτότητά της και να βιώσει δυναμικά σήμερα την ανεκτίμητη ελληνορθόδοξη παράδοση. Σε μια από τις πρώτες είδες σελίδες των απομνημονευμάτων του, ο στρατηγός Μακρυγιάννης μας παρουσιάζει ένα χαρακτηριστικό γεγονός των παιδικών του χρόνων. Γεγονός που εκφράζει πολύ εύγλωτα τους δύο πόλους γύρω από τους οποίους, καθώς έχουμε πει,
θα στραφεί όλη του η ζωή. Και αυτοί οι δύο πόλοι είναι η ζωντανή πίστη του στο Θεό και η αγνή του φιλοπατρία. Έγινα, διηγείται, ως 14 χρόνων και πήγα εις ένα πατριώτη μου, εις Δεσφίναν. Στάθηκα με εκείνον μια ημέρα, ήταν γιορτή και πανηγύρι, το πανηγύρι τα Αιγιανιού. Πήγαμε στο πανηγύρι, μου έδωσε το ντουφέκι του να το βαστώ. Εγώ θέλησα να το ρίξω και εκείνο ετσακίστη. Τότε με έπιασε σε όλον τον κόσμο μπρος και με πέθανε στο ξύλο. Δεν με έβλαβε τόσο το ξύλο, περισσότερο είναι η ντροπή του κόσμου. Τότε όλοι τρώγαν και πίναν στο πανηγύρι και εγώ έκλαιγα. Αυτό το παράπονο δεν ήβρα άλλον κριτή να το υπώ, να με δικαιώσει. Έκρινα εύλογον να προστρέξω εις τον Αηγιάννη, ότι στο σπίτι του μου έγινε αυτήν η ζημιά και αυτήν η ατιμία. Μπαίνω τη νύχτα μέσα στην εκκλησιά του, κλειώ την πόρτα και αρχινώ τα κλάματα με μεγάλες φωνές και με μετάνες. Τι είναι αυτό που μου έγινε σε μένα, γομάρι είμαι, να με δέρνουν έτσι? Και τον περικαλώ τον Αηγιάννη να μου δώσει άρματα καλά και σημαίνια και 15 πουνιά χρήματα και εγώ θα του φτιάξω ένα μεγάλο καντήλι ασημένιο. Με τις πολλές φωνές και με τις άλλες μετάνες κάναμε συμφωνία με τον Άγιο. Πέρασαν χρόνια και ο μικρός Μακρυγιάννης ανδρώθηκε και έκανε κατάσταση, απέκτησε δηλαδή περιουσία, χρήματα. Όμως δεν ξεχνούσε τη συμφωνία με τον αληθινόν του φίλο. Τότε λέγει ο ίδιος, έφτιαξα ντουφέκι ασημένιων, πιστόλες και άρματα και ένα καντήλι καλό. Και αρματωμένος καλά και συγυρισμένος το πήρα και πήγα στον προστάτη μου και ευεργέτη μου και αληθινόν μου φίλον, τον Αηγιάννη. Και σώζεται ως την σήμερον και έχω το όνομά μου γραμμένο εις το καντήλι εκείνο. Και τον προσκύνησα και με δάκρυα από μέσα από τα σπλάχνα μου ότι θυμήθηκα όλες μου τις ταλαιπωρίες όπου εδοκίμασα. Η Επανάσταση γρήγορα φούντωσε. Αλλά μετά τις πρώτες επιτυχίες οι διχόνες και οι φατριασμοί εξασθένησαν τις ελληνικές δυνάμεις. Τότε ακριβώς επιτίθεται ο πανίσχυρος Ιμπραήμ κατά της Πελοποννήσου. Σε αυτήν την πολύ κρίσιμη ώρα ανατίθεται στο Μακρυγιάννη να τον αναχητήσει. Ο νεαρός τότε ο πλαρχηγός Μακρυγιάννης σχεδιάζει να αναμετρηθεί με τον πολυάριθμο εχθρικό στρατό στο νιόκαστρο της Πύλου. Ξέρει ότι τα φυσικά μέσα που διαθέτει δεν του φτάνουν για να νικήσει, αλλά ξέρει επίσης να αντλεί την ακαταμάχητη και υπερφυσική δύναμη από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Τα μεσάνυχτα περνώντας αφήγεται πάλι ο ίδιος, έστειλα και πήρα τον παπά και μας ξομολόγησε και λειτουργήσε και μεταλάβαμε. Η κοινωνία του με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας δεν ήταν κάτι περιστασιακό, αλλά κάτι το οποίο επέβαλε ο έσχατος κίνδυνος που διέτρεχε. Ήταν μια ζωντανή κοινωνία σε όλη του τη ζωή. Στην εποχή μας που πολύ επιπόλαια αντιμετωπίζεται η αναγκαιότητα των μυστηρίων της Θείας Ευχαριστίας και της εξομολογήσεως, σε αυτή την εποχή είναι σημαντική η μαρτυρία μιας τόσο φωτισμένης προσωπικότητας σαν αυτή του Μακρυγιάννη για τη σχέση ολόκληρης της οικογένειάς του με έναν πνευματικό. Λέγει ο ίδιος, έρχεται ο σεβάσμιος αγαθός δεσπότης Μποντουζίντας, έρχεται πάντοτες, με ξομολογάει εμένα και την οικογένειά μου. Μετά το νιόκαστρο, όπου οι εσωτερικές συνθήκες ήταν για το Μακρυγιάννη εξαιρετικά δύσκολες, θα χτυπήσει τον Ιμπραήμ
στους μήλους του ναυπλίου. Και εδώ, παρά τις δυσίωνες προβλέψεις, η πίστη του στο Θεό και η αγάπη του στην πατρίδα είναι εκείνα τα οποία μεγαλούργησαν. Λίγο πριν από τη θρηλυκή νίκη του, είχε μια αξιομνημόνευτη συνομιλία με τον Γάλλο ναύαρχο τον Δερυγνή. Εκεί όπου έφτιαχνα τις θέσεις εις τους μήλους, λέγει ο Μακρυγιάννης, ήρθε να με δει ο Δερυγνής. Μου λέγει, τι κάνεις αυτού, αυτές οι θέσεις είναι αδύνατες. Τι πόλεμο θα κάνετε με τον Μπραήμι αυτού πέρα. Του λέγω, είναι αδύνατες οι θέσεις και εμείς, όμως είναι δυνατός ο Θεός όπου μας προστατεύει και θα δανείζουμε την τύχη μας σε αυτές τις θέσεις τις αδύνατες. Και αν είμαστε ολίγοι, στο πλήθος του Μπραήμι παρηγοριούμαστε με έναν τρόπο ότι η τύχη μας έχει εμάς τους Έλληνες πάντοτε ολίγους. Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθεν και ως τώρα, όλα τα θερία πολεμού να μας φάνε και δεν μπορούνε. Τρώνε από μας και μένει και μαγιά. Και ολίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν και όταν κάνουν αυτήν την απόφαση, λίγες φορές χάνουν και πολλές κερδένουν. Η θέση όπου είμαστε εδώ σήμερα είναι τιούτη και θα ειδούμε την τύχη μας η αδύναμη με τους δυνατούς. Τρεμπιέν λέγει και αναχώρησε ο ναύαρχος. Οι αγώνες τόσων ετών καρποφόρησαν κάποτε. Υπάρχει τώρα λίγη ελεύθερη Ελλάδα. Απειλείται ωστόσο και πάλι από τους εσωτερικούς και από τους εξωτερικούς κινδύνους. Ο ήρωάς μας, ο Μακρυγιάννης, αγωνιά και αγωνίζεται καθώς βλέπει να κινδυνεύουν η πατρίδα και η Ορθοδοξία. Όταν μου πειράζουν την πατρίδα και τη θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα ενεργήσω και ό,τι θέλουν ας μου κάνουν. Και αυτή είναι η πατρίδα, δεν λευτερώθηκε με παραμύθια, λευτερώθηκε με αίματα και θυσίες και από αυτά έγινε βασίλειον και όχι να βραβεύονται ολοένα οι κόλακες και οι αγωνιστές να αδικιώνται. Ότι όταν σκοτώνονταν οι αγωνιστές, αυτοί οι κόλακες κοιμώνταν και όσο αγαπώ την πατρίδα μου, δεν αγαπώ άλλο τίποτας. Να έρθει ένας να μου πει ότι θα πάγει ομπρός η πατρίδα, στέργομαι να μου βγάλει και τα δυο μου μάτια. Ότι αν είμαι στραβός και η πατρίδα μου καλά, με θρέφει. Αν είναι η πατρίδα μου αχαμνά, 10 μάτια να έχω, στραβός δεν είμαι. Ότι σε αυτήν θα ζήσω, δεν έχω σκοπό να πάγω κάπου αλλού. Με την οξυδέρκεια που χαρακτηρίζει τον Μακρυγιάννη, αντιλαμβάνεται από πολύ νωρίς ποιοι είναι οι πραγματικοί εχθροί της φυλής, γι' αυτό πονάει πολύ βλέποντας τις ραδιοργίες των Ευρωπαίων, των απεσταλμένων στα πολιτικά, στα παρασκήνια της Ελλάδος και αγανακτεί για τις ύπολες επεμβάσεις τους στα ιερά και στα όσια του έθνους μας και για τον φατριασμό των πολιτικών δυνάμεων του νεοστίστατου τότε ελληνικού κράτους που ήταν και αυτός ο διχασμός δικό τους των Ευρωπαίων έργων. Γίνεται εκτός σε αυτού βλέποντας την ηθική διαφθορά των Ευρωπαίων να μολύνει την ελληνική οικογένεια, την ελληνική κοινωνία. Ο τρόπος του είναι οξύς, η γλώσσα του σκληρή. Πολλές φορές φαίνεται καθαρά πως θέλει να μιλήσει με το σπαθί του, καθώς θα το έλεγε ο Βλαχογιάννης. Αφού ο Θεός, λέγει ο Μακρυγιάννης, τους λυπήθηκε να τους αναστήσει, οι άνθρωποι τους καταπολεμούν να τους φάνε, να τους χάσουνε, να τους βύσουνε, να μην ξαναυπωθούν Έλληνες. Και τι σας έκαμε αυτό το όνομα των Ελλήνων, εσάς των γενναίων ανδρών, των ανδρών της Ευρώπης, εσάς των προκομμένων, εσάς των πλουσίων. Όλοι οι προκομμένοι άντρες
των παλαιών Ελλήνων, οι γονέγοι όλης της ανθρωπότης κόπιαζαν και βασανίζονταν νύχτα και μέρα μαρετή, με ειλικρίνεια, με καθαρόν ενθουσιασμόν να φωτίσουν την ανθρωπότη και να την αναστήσουν να έχει αρετή και φώτα, γενναιότητα και πατριωτισμόν. Έντυναν τους ανθρώπους αρετοί και γίνονταν διδάσκαλοι της αλήθειας. Κάνουν και οι μαθητές τους οι Ευρωπαίοι την ανταμοιβή εις τους απογόνους εμάς, γύμναση της κακίας και της παραλυσίας. Τέτοια αρετή έχουν, τέτοια φώτα μας δίνουν. Όταν ο φτωχός, ο Έλληνας, τον καταπολέμησε ξυπόλυτος και γυμνός, τότε πολέμαγε και με σένα των χριστιανών, με τις αντενέργειές σου και τον δόλο σου και την απάτη σου και εφοδίασμα τις πρώτες χρονές του κάστρου. Αν τα δε εφοδίαζες εσύ, ο Ευρωπαίγος, ήξερες πώς θα πηγαίναμε με εκείνη την ορμή. Ύστερα μας γιωμώσατε με φατρίες, πυροκαθίσας το μερίδιόν του και μας καταντήσετε μπαλαρίνες σας και μας λέτε ανάξιους της λευτεριάς μας ότι δεν την αισθανόμαστε. Το παιδί όταν γεννέται δεν γεννέται με γνώση. Οι προκομμένοι άνθρωποι είναι εκείνοι που το αναστήνουν και το προκόβουν. Τέτοια ηθική έχετε εσείς οι Ευρωπαίοι και τέτοια προκοπή. Τέτοιους καταντήσατε και εμάς τους δυστυχείς. Σαν γνήσιος εκφραστής των αισθημάτων του ελληνικού λαού, ξέρει και το διακηρύττει ότι αυτός ο αγνός λαός αποστρέφεται τις ατιμίες των ηγετών, των μεγάλων δυνάμεων και στηρίζεται με εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη του Θεού. Κι όλοι οι τίμιοι Έλληνες, δεν θέλει κανένας ούτε να σας ακούσει ούτε να σας ειδεί ότι μας φαρμάκωσε η κακία σας, όχι των φιλάνθρωπων υπηκόγων σας. Εσάς, των ανθρωποφάγων, πόλο ζωντανούς τρώτε τους ανθρώπους και περασπίζετε τους άτιμους και παραλυμένους και καταντήσετε την κοινωνία παραλυσία. Φοβερός λόγος το ότι όλοι οι τίμοι Έλληνες. Ο Μακρυγιάννης, χωρίς περιστροφές, παρασημοφορεί με το παράσημο της ατιμίας όσους χωρίς εθνική αξιοπρέπεια ασπάζονται τα ξενόφερτα ευρωπαϊκά ήθη που οδηγούν στην ηθική παραλυσία. Δεν είναι όμως άδικος ούτε φανατισμένος ο στρατηγός. Ξέρει να διακρίνει και να ευγνωμονεί με ευκρίνεια και ειλικρίνεια εκείνους που υπήρξαν τίμοι άντρες και από τους Ευρωπαίους ακόμη και βοήθησαν την πατρίδα μας στα δύσκολα εκείνα και πρώτα βήματά της. Τους έκανα, λέγει, ένα τραπέζι. Καλό τραπέζι. Και είπα, από δικαιοσύνη διψάει η πατρίδα, από ειλικρίνεια, όποιοι την κυβερνάνε, ο Θεός να τους φωτίσει, να τους οδηγήσει σε αυτό. Ήπιε και ο Ρουντχάρης, δια μένα η αλήθεια του Θεού, όσο καιρό κυβέρνησε αυτός, μεγάλη δικαιοσύνη και ειλικρίνεια είδαμε και ξόδιασε εκ των ιδίων πολλά, αλλά την αρετή στην Ελλάδα η ιδιοτέλεια την κάνει κακία και έφυγε από την πατρίδα μας ο καλός και αγαθός αυτός άνθρωπος και εις τον δρόμο πέθανε από την πίκρα του. Ο Θεός να τον έχει την ψυχή του αυτού του αγαθού ανθρώπου. Και μην νομίσει κανείς ότι το μαστίγωμα του Ευρωπαίου στηρίζεται σε αόριστους φόβους ή σε φαντασιοπληξίες. Η συζήτηση του Μακρυγιάννη με τον Γάλλο περιηγητή τον Μαλέρμ αποκαλύπτει τις εχθρικές διαθέσεις των δυτικών εναντίον
της Ορθοδοξίας. Του λέγω, λέει ο Μακρυγιάννης, μόλον τούτο τώρα, όπου ζούμε όλοι οι τίμοι Έλληνες, ευχαριστούμε τους φιλέλληνες εις τον κόπονο που έλαβαν δια να μας σχηματίσουν και μας έθνος, όπου είμαστε τόσους αιώνες, σε ενός λιονταριού τα νύχια. Μου λέγει εκείνος, ένα θα σας βλάψει εσάς, το κεφάλαιο της θρησκείας, όπου αυτή η ιδέα σε εσάς είναι πολύ τυπωμένη. Και το απαντά ο Μακρυγιάννης, χωρίς αρετή και χωρίς θρησκεία δεν σχηματίζεται κοινωνία, ούτε βασίλειον. Και πράγμα τζιβαϊρικών πολύτιμο, όπου το βαστίξαμε στην τυραννία του Τούρκου, δεν το δίνουμε τώρα, όπου το καταφρονούμεν οι Έλληνες. Λίγο αργότερα, αυτή η ύπουλη επίθεση κατά της Ορθοδοξίας έγινε προκλητική με τη συνεργασία και μερικών δικών μας γρεκύλων. Τότε είναι που ξεσπαθώνει ο στρατηγός. Ριζωμένος βαθιά στην ορθόδοξη πίστη μας, με ιερό πάθος χτυπάει όλους αυτούς που μας έφεραν την ηθική παραλυσία και όπου επεμβαίνουν και εις την θρησκεία μας για να μας φτιάσουνε του δόγματός τους από ολίγων κατ' ολίγων. Και ό,τι οδηγίες έστελνε ο Φίλιππας, ο βασιλέας της Γαλλίας και η κυβέρνησή του, εκείνο γένονταν. Και όλος ο αγώνας τους, τώρα όπου έλαβαν επιρροή και τα μέσα εδώ, είναι δια την θρησκεία. Σκολιά γαλλικά, μοναστήρια γαλλικά, εκκλησίες και πλήθος άλλα μέσα και κατήχησες εις τον κόσμον για να προβοδέψουν αυτό το έργο. Μάσαν κιόλους τους μπερμπάντες τους δικούς μας και ξένους και αγωνίζονται σε αυτό το αντικείμενο με μεγάλη προθυμία. Μεγάλε βασιλέα, οι ψεύτες και οι κόλακες όπου σας κάνουν και χάνετε την δικαιοσύνη σας και δοξολογάτε τον διάβολον, αυτήν δεν πιστεύουν Θεόν. Δεν δουλεύουν δια την πατρίδα και δια την θρησκεία αυτήν. Δουλεύουν οι γενναίοι άντρες και σκοτώνονται δι' αυτά. Όχι να κάθεσαι εσύ ένας μεγάλος βασιλέας και να καταγέννησε να αλλαξοπιστήσεις μια χούφτα ανθρώπους, ανθρώπους όπου ήταν τόσους αιώνες χαμένοι και σβησμένοι από την κοινωνία. Εκείνος όπου τους κυρίεψε, τους έκαιγε εις τους φούρνους, τους έκοβε γλώσσες, τους παλούκωνε να αλλάξουν τη θρησκεία τους και δεν μπορούσε να κάνει τίποτας. Τώρα ο Θεός, ο δίκαιος, ο παντοδύναμος, όπου ορίζει και σένα, ανάστησε αυτό το μικρό έθνος και θέλει να δοξάζεται, από αυτό το μικρό ορθόδοξο έθνος, ορθοδόξος και ανατολικός. Δεν διστάζει ο Μακρυγιάννης να τα βάλει και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, όταν υποπτεύεται πως συμπράττει στα ξένα σχέδια κατά της θρησκείας μας. Μάθε να λέγει από ανθρώπους τίμιος ότι η κατήχηση των ξένων εναντίον της θρησκείας μας προοδεύει. Τότε κάπνισαν τα μάτια μου. Πάγω εις τον Κολέτη και του λέγω, «Δε μας αφήνεις πλέον ήσυχους να ζήσουμε εδώ, εις την ματοκυλισμένη μας πατρίδα, με τη θρησκεία μας, αλλά μας τσαλαπατάς και μας διαιρείς. Γνωρίζουμε τις ενέργειες, τις μυστικές των ξένων, όπου εργάζονται για την θρησκεία μας. Θρησκεία δεν αλλάζουμε εμείς, ούτε την πουλούμε. Όμως υπάρχουν κι άλλοι και πολλοί πολύτιμοι θησαυροί από τα λόγια του Μακρυγιάννη, ώστε αξίζει να ασχοληθούμε και σε επόμενη εκπομπή με αυτά. Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε.